της Κίνης αυτής επίσκεψης να ευαισθητοποιηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη για το προσφυγικό. Ηχηρό μήνυμα αφύπνισης της παγκόσμιας κοινότητας για την ανακούφιση των προσφύγων θα στείλουν από τη Λέσβο την ερχόμενη εβδομάδα οι πνευματικοί ηγέτες της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος εκδήλωσε την επιθυμία να επισκεφθεί την πατρίδα μας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεδέχθη την πρόταση να επισκεφθεί ο Πάπας Φραγκίσκος ένα νησί του Αιγαίου, εφόσον πρόκειται για μια ολιγόωρη, εκτός πρωτοκόλου και καθαρά ανθρωπιστικού και συμβολικού χαρακτήρα επίσκεψη. Ιδιαίτερα τούτη τη χρονική στιγμή που η πατρίδα μας, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σηκώνει επιπρόσθετα στους ώμους της το μεγαλύτερο βάρος των προσφυγικών ροών. Μιας Ελλάδας που κλήθηκε να αποδείξει, ακόμη και μόνη, πως η Ευρώπη των αρχών και αξιών ακόμη υπάρχει. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία συνάντηση των προκαθημένων των εκκλησιών που εκπροσωπούν εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο, αφού στη Λέσβο προσκαλείται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια συμβολική κίνηση ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών αλλά και ανάδειξης της αναγκαιότητας ανακούφισης των προσφύγων και προστασίας των χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Ancora oggi te vediamo nei volti dei bambini, delle donne e delle persone, siniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le mani lavate. Σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου επισημαίνεται ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρακολουθεί άγρυπνα τις εξελίξεις στο προσφυγικό και την πολεμική σύραξη στη Συρία και στο πλαίσιο αυτό απίφθινε επιστολή στον Πάπα Φραγκίσκο στις 30 Μαρτίου. Η κίνηση και πρωτοβουλία αυτή των θρησκευτικών ηγετών θα επιστηρίξει και ενισχύσει τα χιλιάδες των δοκιμαζομένων προσφύγων και θα εμπνεύσει την ανάληψη καταλλήλων πρωτοβουλειών δια την προστασία των εμπεριστάτων χριστιανικών κοινοτήτων και την ορθήν αντιμετώπιση του μείζονος προσφυγικού θέματος. Πρόσκληση σύμφωνα με το πρωτόκολλο απευθύνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Πάπα ως αρχηγό κράτους. Σε μια ολιγόωρη επίσκεψη οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος θα επισκεφθούν το κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης του νησιού, θα συνομιλήσουν με τους πρόσφυγες και θα αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της προσφυγικής κρίσης. Είναι η πρώτη φορά μετά την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου τον Μάιο του 2001 που Ποντίφικας θα βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα. Τώρα με τον Γιάννη Φασουλά θα δούμε τι λέει η κυβέρνηση για τον ερχομό των επικεφαλής της Χριστιανοσύνης στη Λέσβο. Γιάννη. Καλησπέρα. Στην πράγματι ιστορική αυτή επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα 14 και 15 Απριλίου, η ελληνική κυβέρνηση θα καλωσορίσει τον Ποντίφικα αλλά και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως πολύτιμους υποστηριχτές και φίλους στον αγώνα που κάνει η Ελλάδα, που κάνει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των προσφύγων και μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών θα επισκεφθούν τη Λέσβο που δοκιμάζεται από την προσφυγική κρίση. Η Αθήνα χαρακτηρίζει εξαιρετική σημασία την επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο, η οποία αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης με ανθρωπιά και αποτελεσματικότητα. Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ο Πάπας έχει εκφράσει επανειλημμένα την αλληλεγγύη του και στον ελληνικό λαό για τη δοκιμασία που περνά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, την οποία έχει ήδη μεταφέρει στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν στο Βατικανό. Το απόγευμα τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό ομόλογό του, τον David Cameron. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν το βρετανικό δημοψήφισμα καθώς και η πορεία της ελληνικής αξιολόγησης. Κλείνοντας πάνω, θα ήθελα να σου πω ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, ο Αντώνιο Κώστα. Οι δύο Πρωθυπουργοί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη για το μέλλον της Ευρώπης και την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Πάνω. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα για το οποίο ξεκινήσαμε, με το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα με τον Γιάννη Φασουλά, την επίσκεψη δηλαδή Πάπα, Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών στην Λέσβο την επόμενη εβδομάδα. Και θα πάμε στον Ηλία Μαραβά, θα πάμε στη Μυτιλίνη, τον ανταποκριτή μας εκεί. Ηλία, δεν ξέρω ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις στο νησί, στο άκουσμα της είδησης αυτής.
Σίγουρα είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Δεν έχει υπάρξει καταρχήν να πούμε κάποια επίσημη αντίδραση από, είτε από το Δήμο της Λέσβου είτε από την Περιφέρεια. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για την επίσκεψη, την αναγγελθήσα επίσκεψη των εκκλησιαστικών, των θρησκευτικών ηγετών. Δεν ξέρω αν είχες να την πούμε ευκαιρία ότι είχε, να συνομιλήσεις και με κάποιους πολίτες απλούς και να είχες έτσι κάποιες αντιδράσεις, κάποιο κλίμα σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της επίσκεψης. Από τότε που μαθεύτηκε, παντού δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Αυτό είναι αλήθεια. Τα σχόλια στην πλειοψηφία τους είναι θετικά και μάλιστα πολλοί ελπίζουν, τουλάχιστον από όσους μιλήσαμε εμείς, αυτό να συμβάλλει στο να λειτουργήσει καταλυτικά για να δοθεί μια λύση σε αυτό το οποίο ταλανίζει όχι μόνο φυσικά τη Λέσβο, αλλά ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αναμένουμε να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία της επίσκεψης και βεβαίως, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με πληροφορίες πάνω, τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και την αντίδραση των επίσημων φορέων για την όλη διαδικασία της επίσκεψης. Δεν έχει γίνει κάτι γνωστό, δηλαδή, για το τι θα περιλαμβάνει η επίσκεψη. Σε ό,τι αφορά, Ηλία, το θεωρείτε... Σε ό,τι αφορά το θέμα της επανεισδοχής, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, ποια είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα, υπάρχει αυτή την ώρα και οι πληροφορίες? Οι αφίξεις ήταν λιγοστές. Τα ξημερώματα είχαμε μία βάρκα με λιγότερους από 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Να πούμε ότι για την Παρασκευή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα είναι το επόμενο δρομολόγιο προς Δικελή. Ο λόγος, όπως έχει άλλωστε εξηγηθεί και από τον επίσημο φορέα, το συντονιστικό για το μεταναστευτικό, είναι οι βουλήσεις που εκφράζονται από πρόσφυγες και μετανάστες για αιτήματα ασύλου. Αύριο περιμένουμε 20 μέλη της υπηρεσίας, 20 τελέχη της υπηρεσίας ασύλου μαζί με ξένους ειδικούς, προκειμένου να στελεχωθεί εδώ το γραφείο εδώ ασύλου. Έχουν ήδη ετοιμαστεί τα γραφεία. Μάλιστα, σήμερα γίνανε τελευταίες παρεμβάσεις εντός του πρώην στρατοπέδου στη Μόρια, του κέντρου κράτησης, προκειμένου να δεχτούν τον κόσμο, το προσωπικό αυτό, και να ξεκινήσει η εξέταση των αιτημάτων. Να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεχίζεται η διαμαρτυρία μεταναστών στην Μόρια. Έχουν παραμείνει στην είσοδο του πρώην στρατοπέδου 30 με 40 μετανάστες, οι οποίοι ζητούν να απελευθερωθούν, ζητούν να μην επιστραφούν στην Τουρκία, φωνάζοντας ότι καλύτερα σκοτώστε μας παρά να μας επιστρέψετε πίσω. Εικόνες που βλέπαμε και στο βίντεο νωρίτερα, ακριβώς αυτή την εικόνα την οποία μας περιέγραψες μπροστά στην είσοδο. Ηλία Μαραβά, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Διωγγώνονται κάθε μέρα που περνάει αντιδράσεις για τις αποκαλύψεις.